Φύλλο μπουγάτσας ή αέρος. Ένα λεπτό αέρινο φύλλο για μπουγάτσες και μπουρεκάκια και όχι μόνο. Από την κουζίνα Τζίας. Στο κανάλι επίσης θα βρείτε σε παλαιότερα βίντεο μπουγάτσες με τυρί, με κιμά και με κρέμα, με έτοιμο φύλλο κρούστας. Τα link είναι στο τέλος του βίντεο όπου μπορείτε να δείτε διάφορες λεπτομέρειες. Πάμε να φτιάξουμε αυτό το φύλλο, το κανονικό της μπουγάτσας, το αυθεντικό, που σκηνίζουμε λίγο περισσότερο από 600 γραμμάρια αλεύρι που θα χρειαστούμε για τη ζύμη. Όλα τα υλικά της ζύμης αλλά και από τις γεμίσεις θα τα βρείτε στο link στην περιγραφή ακριβώς κάτω από το βίντεο που σας παραπέμπει στην ιστοσελίδα Κουζινατζίας. Φτιάχνουμε τη ζύμη. Σε ένα μπολ βάζουμε 1,5 ποτήρι νερό, δηλαδή 250 ml, μία κοφτή κουταλιά αλάτι. Κάποιοι βάζουν και 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο. Εγώ δεν έβαλα. Ανακατεύουμε να διαλυθεί το αλάτι και θα αρχίσουμε να προσθέτουμε το αλεύρι. Μόνο αυτά τα τρία απλά υλικά χρειαζόμαστε για τη ζύμη, αλλά δίνει ένα πλούσιο αποτέλεσμα. Θα κάνουμε μία ζύμη σφιχτή, να μην κολλάει καθόλου στα χέρια. Επειδή θα ανοίξουμε το φύλλο με λάδι και όχι με αλεύρι, πρέπει να είναι σφιχτή η ζύμη, γιατί αλλιώς το φύλλο θα διαλυθεί με το λάδι. Θα το χάσουμε. Σημαντικό είναι να αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουράζεται για 20 με 30 λεπτά. Αφού ξεκουραστεί η ζύμη, καλό είναι να τη δουλέψουμε για 5 λεπτά και να την κόψουμε μετά σε 4 ή 5 κομμάτια. Η δόση βγάζει 2 μπουγάτσες ή 5 ατομικά μπουρεκάκια. Κάνουμε μπαλίτσες και αφήνουμε να ξεκουραστούν για λίγο. Λιώνουμε 100 γραμμάρια βούτυρο μαζί με 80 γραμμάρια λάδι. Σε ένα πιάτο θα βάλουμε μια κουταλιά λάδι να το λαδώσουμε. Με χοντρό πλάστη ανοίγουμε ένα μικρό φύλλο όσο είναι ένα πιατάκι γλυκού. Ίσως χρειαστούμε πολύ λίγο αλεύρι για το άνοιγμα. Το βάζουμε στο λαδωμένο πιάτο μας. Και βάζουμε από πάνω μία κουταλιά λάδι ώστε να λαδωθεί καλά. Και ανοίγουμε το δεύτερο με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε για 20 με 30 λεπτά οπωσδήποτε, όχι περισσότερο. Είναι σημαντικό και πολύ κομβικό σημείο αυτό. Σε θερμοκρασία δωματίου και όχι ψυγείο. Φτιάχνουμε πρώτα την μπουγάτσα. Πάμε να ανοίξουμε το φύλλο με το χέρι, χωρίς πλάστη. Λαδώνουμε την επιφάνεια εργασίας και παίρνουμε ένα φύλλο. Αν έχει απορροφηθεί το λάδι, λαδώνουμε λίγο. Φροντίζουμε πάντα τα χέρια μας να είναι λαδωμένα. Και πατάμε και προσπαθούμε να ανοίξουμε το φύλλο. Το τραβάμε από τις άκρες γύρω-γύρω. Μπορεί να σας φαίνεται ότι θέλει πολύ λάδι αυτή η πίτα. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί η ποσότητα λαδιού που θα χρησιμοποιήσουμε είναι λιγότερη από αυτή που έχει μια άλλη πίτα. Μόλις ανοίξει λίγο, το σηκώνουμε από το πλάι και τραβάμε προς τα έξω, από κάτω, προσεκτικά. Αν κάνει τρύπες, μη στενοχωριέστε, συμβαίνει και στους καλύτερους τεχνίτες φύλλων μπουγάτσας. Αυτές δεν φέρονται στην πίτα. Προσπαθούμε να μην έχει χοντρά σημεία γύρω-γύρω, κανονικά αυτά τα αφαιρούμε. Βάζουμε στο κέντρο τη γέμιση, αυτή είναι με τυρί. Την απλώνουμε σε παραλληλόγραμμο και θα διπλώσουμε το φύλλο σαν να είναι ένας φάκελος. Το βάζουμε στην άκρη, καθαρίζουμε την επιφάνεια αν τυχόν έχει λερωθεί και τη λαδώνουμε ξανά. Και ανοίγουμε το δεύτερο φύλλο με τον ίδιο τρόπο. Ανοίγουμε όσο μπορούμε το φύλλο, μπορεί να μας πιάσει και ολόκληρο το τραπέζι αν έχουμε όρεξη. Θα βάλουμε στη μέση του δεύτερου φύλλου το φάκελο που κάναμε και διπλώνουμε πάλι σε φάκελο.
Η γέμιση μπορεί να είναι κιμάς, σπανάκι με τυρί ή γλυκιά κρέμα. Τοποθετούμε σε αντικολλητικό χαρτί και λαδώνουμε από πάνω. Και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου μέχρι να πάρει ωραίο ροδόξανθο χρώμα. Πάμε να φτιάξουμε τα ατομικά μπουρεκάκια. Με τον ίδιο τρόπο ανοίγουμε το φύλλο αέρος. Παρεμπιπτόντως λέγεται έτσι γιατί οι τεχνίτες το πετάνε στον αέρα για να ανοίξει. Βέβαια δεν το συνιστώ σε εσάς, ούτε κι εγώ το τόλμησα. Το διπλώνουμε να γίνει ένα παραλληλόγραμμο. Βάζουμε τη γέμιση, πράσουμε κιμά συγκεκριμένα και τυλίγουμε σε ρολό. Όπως είπα και στην αρχή, τα υλικά για τις γεμίσεις θα τα βρείτε στο link στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Και φτιάχνουμε ένα σαλιγκάρι. Μπορούμε να βάλουμε γέμιση σπανάκι με τυρί. Ή ακόμη γέμιση με τυρί. Ή οτιδήποτε άλλο αρέσει σε εσάς. Βάζουμε σε αντικολλητικό χαρτί και λαδώνουμε από πάνω. Προαιρετικά πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινήσουν και να πάρουν χρώμα πάνω κάτω. Δείτε τα link κάτω από το βίντεο στην περιγραφή αλλά και εδώ στο τέλος του βίντεο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Γεια! Yeah!